καινούριο επεισόδιο της εκπομπής Focus είναι αφιερωμένο και πάλι στην Αγκόλα. 1650 χιλιόμετρα με παραδεισενιές ακτές, μαγικά υψίπεδα και τοπία που κόβουν την ανάσα, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ένας μοναδικός πολιτισμός. Η τουριστική δυναμική της χώρας είναι τεράστια και ανεκμετάλλευτη σε γενικές γραμμές. Ένα καλό παράδειγμα αυτής της δυναμικής είναι χωρίς αμφιβολία η περιοχή της Ουίλα, στο νότο. Είναι μία από τις 18 επαρχίες της Αγκόλας. Εκεί βρίσκονται μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας, όπως είναι η Τουνταβάλα. Πολλοί επενδυτές μας το είπαν, έχουν υποκύψει στη γοητεία της. Και μας διαβεβαίωσαν, η Αγκόλα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους γείτονές της, όσον αφορά τον φυσικό της πλούτο και την ομορφιά των τοπίων της, σε σχέση με την Νότια Αφρική, την Μποτσουάνα ή την Ναμίμπια, όπου ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. Εμπόροι επενδυτές έχουν ήδη κάνει τα πρώτα βήματα στον τομέα του τουρισμού. Έχουν επενδύσει πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την οικολογική ξενοδοχειακή μονάδα που είναι μοναδική στο είδος της και απλώνεται σε μια έκταση πάνω από 500 στρέμματα. Για ένα πανέμορφο συγκρότημα μπάγκαλος που σέβεται απόλυτο το τοπίο, διαθέτει εστιατόρια με μοναδικές γεύσεις και περιλαμβάνει και ένα καταφύγιο άγριων ζώων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν εδώ έχουν σχέση άμεση με την φύση. Το ξύλο, το άχυρο, η πέτρα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι επισκέπτες μας θα αισθάνονται ότι είναι στην Αφρική, αλλά με ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ποιότητας οικοτουρισμού. Το Πολουλούκο Resort είναι ένα ξενοδοχείο αναφοράς για την Αγκόλα και οι επενδύσεις συνεχίζονται στην περιοχή που αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα οικονομικής μεταμόρφωσης και διαφοροποίησης. Το Λουμπάνκο στηριζόταν μέχρι τώρα αποκλειστικά στην γεωργία. Τώρα ανοίγει τις πύλες του στον τουρισμό. Στο ξενοδοχείο απασχολούνται σήμερα περισσότερα από 120 άτομα. Αυτό το θέρετρο λειτουργεί κατά 99% χάρη σε Αγκολέζους. Είναι πολύ σπουδαίο. Σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να το μεταδώσουμε αυτό. Η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, η διαφήμιση και η αξιοποίηση του νεανικού εγχώριου πληθυσμού είναι συστατικά στοιχεία της νέας τουριστικής στρατηγικής που ακολουθεί η Αγκόλα. Η Αμέλια Κάρλος Καζάλμα είναι ειδική σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Ενώ το πετρέλαιο φεύγει από τη χώρα, τα έσοδα από τον τουριστικό τομέα μένουν εδώ σε εμάς. Είναι ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας με την έλευση του ξένου συναλλάγματος, με την ανάπτυξη που υπάρχει χάρη σε αυτό. Όλοι οι πόροι μένουν εδώ. 15 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, η εικόνα της Αγκόλας αλλάζει. Για την ανάπτυξη του τουρισμού, η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης βίζας. Τώρα αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να τελειοποιήσουμε την εικόνα της χώρας, ότι είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός. Πρέπει να καθορίσουμε ποιον τομέα του τουρισμού θέλουμε να αναπτύξουμε πρώτα. Πρέπει να το κάνουμε σταδιακά. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Οι πρώτες κινήσεις έχουν ήδη γίνει. Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική του και προωθεί ως τουριστικό προορισμό τη Λουάντα. Με τη βοήθεια μάλιστα της αεροπορικής εταιρείας Emirates, θέλει να μετατρέψει την περιοχή σε ένα σημαντικό αεροπορικό κόμβο. Όλοι γνωρίζουν ότι το Ντουμπάι είναι ένας σημαντικός κόμβος. Χάρη σε αυτό, θέλουμε να επωφεληθούμε από την εμπειρία που έχει η Emirates στον συγκεκριμένο τομέα. Ο στόχος είναι η υποδοχή περισσότερων τουριστών, αλλά και να γίνει η Λουάντα ένα διαμετακομιστικό κέντρο προς τη Λισαβόνα, το Johannesburg και την Αβάνα. Σήμερα έχουμε κατά μέσο όρο 80 με 100 επιβάτες την ημέρα που περνούν από την Λουάντα για να πάνε σε μια άλλη χώρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα διαφημίσουμε τις υπηρεσίες μας στις αγορές που έχουμε παρουσία. Ο Οργανισμός Τουρισμού της Αγκόλας κατάφερε μάλιστα να διαγράψει ένα χρέος 170 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε το 2016 και να γίνει πάλι οικονομικά υγιής. Αντικρίζει με αισιοδοξία το μέλλον και έχει αναλάβει να φέρει εις πέρα στο δύσκολο έργο να κάνει τη χώρα έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Αφρικής.